Είναι μεγάλη τιμή για την Ιερά Μητρόπολη του Ρόδο Καναδά, όπου σήμερα μας επισκέπτεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος κάνει μια επίσημη επίσκεψη στο Καναδά, ξεκινώντας από τη Μητρόπολη του Ρόδο σήμερα και βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία της Ιεράς Μητροπόλης του Ρόδο στο Τορόντο, οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου 1, όπου ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, παλιός γνώριμος του Σεβασμιωτάτου και παλιός φίλος, μάλιστα, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα τον είδαμε μαζί στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και έχετε μαζί μου όλη τη διπλωματική του αποστολή για να μιλήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, τον κύριο Μπέρντ, τον κύριο Κινσέλα, τον πρόεδρο της Γερουσίας. Θα επισκεφτεί το Μοντρεάλ, θα μιλήσει στο Τορόντο απόψε και στο Μοντρεάλ σε Έλληνες υποψήφιους και Καναδούς επενδυτές, ώστε να τονώσουν την επενδυτική προσπάθεια και δύναμη και ευκαιρία που υπάρχει στην Ελλάδα, ώστε να φύγουν από τον Καναδά ελληνοκαναδικές εταιρείες ή καναδικές εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα, όπως επενδύει τη στιγμή αυτή η El Torado στα ορυχεία χρυσού στην Χαλκιδική και η δική μας η Sky Greece Airlines, η οποία θα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν απόψε καλεσμένοι εδώ στη Μητρόπολη. Στη συνεχεία θα επισκεφτεί το κοινοτικό κέντρο να μιλήσει σε ανοιχτή ομιλία σε όλο τον ελληνισμό και από εκεί σε ένα ειδικό dinner το οποίο απόψε παραθέτει με τη συνεργασία της Scotia Bank ο εξοχότος πρέσβης Ελλάδος ο κύριος Ελευθέριος Αγγελόπουλος σε επιχειρηματίες Καναδούς και Έλληνες των οποίων η προσπάθεια είναι να επενδύσουν στην Ελλάδα, to invest in Greece. Από εκεί λοιπόν, από απόψε από το Τορόντο, θα πάει αύριο στο Μόντριαλ, αύριο το βράδυ θα είναι στην Οτάβα, στη Βουλή του Καναδά και από εκεί θα επιστρέψει πάλι στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτές τις μεγάλες ιστορικές στιγμές ενός παλιού καλού φίλου και γνώριμου του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ανεβούμε στο τέταρτο όροφο, 7 με 8 παίρνει το ασανσέρ, η άλλη συγκεκριμένη και θα αφήνει από τις κάρτες. Εγώ πάω. Θα θέλαμε να αφαιρθείτε σε δύο γρήγορα θέματα. Εκ μέρους όλων πιστεύω. Στο θέμα του ΣΑΕ θα θέλαμε την προσωπική σας άποψη, τι ρόλο πιστεύετε ότι πρέπει να παίξει.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το ΣΑΕ όπως το γνωρίσαμε έκλεισε έναν κύκλο. Μεγάλης προσφοράς, αλλά και με αρκετές αδυναμίες. Τώρα λοιπόν γίνονται μεγάλες αλλαγές στην Ελλάδα και πρόκειται να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση, έτσι ώστε να ισχυροποιήσουμε περισσότερο τον οικουμενικό ελληνισμό μέσα από ένα πρότυπο οργάνωσης και αφού έχουμε μάθει από τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε. Σε λίγο καιρό θα βρίσκεται εδώ ο αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό και τον οικουμενικό ελληνισμό, όπως πλέον τον λέμε, ο υπουργός κ. Τσιάρας, για να συζητήσει με όλους τους ομογενειακούς φορείς για το νέο πρότυπο οργάνωσης της ομογένειας. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως αυτό που πρόκειται να προκύψει θα δώσει περισσότερη δύναμη, ισχύ και ενότητα στον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Με ένα ακόμα παραπάνω στοιχείο. Όσο λιγότερο πλησιάζουν τα κόμματα την ομογένεια, τόσο περισσότερο δεν την κομματιάζουν. Για να σας το πω πολύ απλά. Άρα ένας δικαιούς οργανισμός με εθνικά και ενωτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια, όπως έλεγα πρωτήτερα, δίνοντας δυνατότητες στις νεότερες γενναίες των Ελλήνων ανά τον κόσμο, που πλέον έχουν μεγαλώσει αυτές τις κοινωνίες. Είναι πολίτες αυτών των χωρών, σπούδασαν εδώ, πρόκοψαν, προχώρησαν, άρχισαν να διακρίνονται και να ξεχωρίζουν σε όλους τους τομείς. Στην πολιτική, στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, που βρίσκονται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο και την ομογένεια θα βοηθούν και τους κρίκους ενότητας θα ισχυροποιούν, αλλά και την πατρίδα θα βοηθούν. Έγιναν πολλά καλά τα χρόνια που πέρασαν, αλλά έγιναν και πάρα πολλά λάθη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αλλάξουμε και να ακούσουμε και την φωνή των ομογενών. Γιατί το ΣΑΕ προέκυψε σαν μια πρωτοβουλία που ήρθε από την Ελλάδα. Τώρα η πρωτοβουλία για την αλλαγή προέρχεται από την εμπειρία που αποκόμισε ο ίδιος ο οικουμενικός ελληνισμός. Ένα φλέγον θέμα είναι το θέμα του ότι η ελληνική κυβέρνηση ζητά από τους ομογενείς που επενδύουν στην Ελλάδα ένα χαρτί το οποίο θα τους φέρει σε κάποια σύγκρουση με τις τοπικές εφορίες. Και κάπου και αυτό. Ναι, σωστά. Αυτό όμως μπορεί να φέρει μια έλλειψη επένδυσης από ιδιώτες στην Ελλάδα. Αν δείτε τον νόμο, θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για κανένα φόβο. Ακριβώς. Έχει αλλάξει. Είναι εδώ ο κύριος Μίχαλος. Πού είναι ο κύριος Μίχαλος? Εδώ. Παρόν φωνάζουμε. Ο κύριος Μίχαλος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του θα δώσει όλες τις απαντήσεις που χρειάζονται και τις εξηγήσεις για το νέο επενδυτικό περιβάλλον. Όχι μονάχα για τους ομογενείς μας, αλλά και για τους ξένους φίλους μας που έχουν πάρει την απόφαση να επενδύσουν στη χώρα μας. Αλλάζει εντελώς το τοπίο. Η Ελλάδα περνάει σε μια καινούργια εποχή. Το red tape, όπως όλοι σωστά ελέγχθη, η γραφειοκρατία είναι μεγάλος μας εχθρός. Τον οποίο όμως εμείς ήδη εκολάψαμε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Δηλαδή γίνεται ένα πολύ φιλόξενο και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Και βέβαια προτεραιότητα έχουν ήδη οι δικοί μας άνθρωποι, οι συμπατριώτες μας, που θα βρουν ένα περιβάλλον φιλικό. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Που με διαμετράει τη γη απ' τα κόκαλα βαμμένη των Ελλήνων τα γερά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά και σαν πρώτα προς γνώσιν όλων η Δεσποινής Κακαγιάννη που μας είπε τους εθνικούς ύμνους είναι η πρόεδρος του Τμήματος Νέας Γενιάς και Νεολαίας της Ελληνικής Κοινότητας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Τορόντο Καναδά κύριε Σωτήρια. Αξιότιμη κύριε Δημήτρη Αβραμόπουλε, Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδος. Mr. Bob Descartes, Honorable Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Canada.
Αξιότιμη κύριε πρέσβη της Ελλάδος κύριε Αγγελόπουλε, αξιότιμη γενική πρόξενη της Ελλάδος κύριε Ζεμόπουλε, αξιότιμη γενική της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριε Κυριακοσιάν, αξιότιμοι βουλευτές του Καναδικού Κοινοβουλίου, αξιότιμη κυρία Φραγκεδάκη, Δημοτική Σύμβουλος του Τορόντο, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Οργανισμού Ελληνικής Κληρονομιάς κύριε Ράιε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας κύριε Κάρα, αξιότιμη κύριε Γοδονικόλα Πρόεδρε του BIA Greek on the Danforth BIA, αξιότιμη κύριε Μάνιο Πρόεδρε του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, αξιότιμη κύριε Δελακούρα Πρόεδρε της Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας, αξιότιμοι κύριοι δικαστές Βασίλη Φάτση και Χρήστο Γερονικολέ, σεβαστοί πατέρες. Αξιότιμη κύριε Κάνη, πρώην βουλευτή και υφυπουργέ του Industry Canada, αξιότιμη κύριε Σωτηρόπουλε, School Trustee, αξιότιμη πρώην Προέδρη της Ελληνικής Κοινότητος, αξιότιμη Προέδρη και μέλη των Ομογενειακών Ομοσπονδιών, Συλλόγων και Οργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. On behalf of the Greek community of Toronto, it is my pleasure to welcome the Honorable Dimitris Avramopoulos, Minister of External Affairs of Greece, along with the Honorable Bob Descartes, Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Canada, to this event. As we gather here this evening, we are pleased to celebrate 70 years of diplomatic relations between the birthplace of democracy and the true North, strong and free. We are proud to live in a country that is first to unanimously pass the motion for the return of the Parthenon marbles to their native soil. We are proud to be citizens in a land that unanimously passed the motion for the reopening of the theological school of Halki, placing the sacred institution under the protection of UNESCO. Our common goals and mutual respect shows what philia, friendship, truly means. Since 1909, the Greek community of Toronto has aimed to show the same spirit to everyone who enters through our doors. Our cultural programs teach people of all ages the richness of a Greek theater, music, and dance. Our schools teach children not only the language of their ancestors, but the language that inspired so many all over the world. In social services, we assist people who are vulnerable in today's society. Our churches give a spiritual sanctuary to all faithful. Our associations keep alive the flame of our motherland, with citizens never forgetting their roots in the society. It would be a major oversight not to mention the contributions of the Greek community on the university level, being the only benefactor for over 20 years for both the York University and the University of Toronto in the area of the Hellenic studies. These continue until the early of 2000s, when a permanent chair of Hellenic studies was established at York University together with the Hellenic Heritage Foundation. Regardless of the department, they all serve one purpose, to live the dream of being a proud Greek Canadian and serving the significant part of our nation's mosaic. Αξιότιμη κύριε Αβραμόπουλε, απόψε στην ελληνική κοινότητα είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε μαζί μας. Η κοινότητά μας αυτή που ιδρύθηκε το 1909 συνεχίζει την πορεία της παροικία μας, προσφέροντας για κάθε Έλληνα Ελληνίδα, αλλά και φιλέλληνα της παροικίας μας, προγράμματα παιδείας, πολιτιστικά προγράμματα, κοινωνικές υπηρεσίες,
Επίσης, με τη βοήθεια και συνεργασία των συλλόγων μας, αποτελεί το μοναδικό οργανισμό, ομπρέλα του ελληνισμού, αναφυσβήτητα στην πόλη του Τορόντο. Φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχετε ακούσει για τις οικονομικές δυσκολίες της κοινότητάς μας τα τελευταία 3 χρόνια. Όμως είμαι σίγουρος πως επίσης θα έχετε ακούσει από αρκετούς για τις επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί χάρη την αγάπη του κάθε Έλληνα της πόλης μας και των συλλόγων μας. Μάλιστα, αντί να γίνονται περικοπές για τα προγράμματα, ενισχύονται παρόλες τις δυσκολίες που περνάμε. Κύριε Υπουργέ, εμείς οι απόδημοι Έλληνες κρατούμε την Ελλάδα μέσα στην ψυχή μας και προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της, παρόλες τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των προηγουμένων κυβερνήσεων της Ελλάδος προς τον απόδημο ελληνισμό. Εύχομαι η επόμενη επίσκεψή σας, αλλά και των συναδέλφων σας, στο σπίτι μας να είναι η απαρχή μιας μελλοντικής μακρόχρονης συνεργασίας με προγράμματα και στόχους. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην κοινότητα του Τορόντο, αλλά να βασίζεται σε όλες τις κοινότητες των Ελλήνων του κόσμου. Φαίνεται ότι είχαμε κοινή σκέψη λίγο όταν μιλήσατε προηγουμένως για τον οικουμενικό ελληνισμό. Ο ελληνισμός έχει ευθύνη παντού να υποστηρίζει την ιδέα που αποκαλούμε Ελλάδα, όπως και ο αείμνηστος καθηγητής Τριάντης τόσο γλαφυρά περιγράφει. Δεν υπάρχουν Έλληνες της Ελλάδος και Έλληνες του εξωτερικού. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τον ελληνισμό όλου του κόσμου. Τον παγκόσμιο ελληνισμό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε, κοινότητα, εκκλησία, οργανισμοί, με τη συνεργασία των ελληνικών κυβερνήσεων για το καλό της Ελλάδος, όλοι μαζί μπορούμε. And now, it is my distinct honor to welcome to the podium the Honorable Minister of Foreign Affairs of Greece, Mr. Dimitris Avramopoulos. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές συμπατριώτησες, φίλοι συμπατριώτες, έλεγα πρωτήτερα στον Σεβασμιότατο ότι πέρασαν 14 χρόνια από την τελευταία μου επίσκεψη εδώ με την τότε ιδιότητά μου του Δημάρχου Αθηναίων και δεν ξεχνώ ποτέ, τόσο εδώ στο Τορόντο όσο και στις άλλες μεγάλες πόλεις του Καναδά, αυτά τα πραγματικά όμορφα μηνύματα που είχα πάρει για να μεταφέρω στην πόλη των Αθηνών και βεβαίως στην Ελλάδα από εσάς. Μηνύματα άδολης αγάπης για την πατρίδα, περηφάνειας, αξιοπρέπειας, επιτυχιών. Από τότε μέχρι τώρα πέρασαν αρκετά χρόνια και βρέθηκε η πατρίδα μας στην δίνη μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Πολλοί πίστεψαν ότι κάτω από την πίεση αυτής της πραγματικότητας η Ελλάδα θα έσβηνε. Δεν γνώριζαν ή δεν γνωρίζουν ότι αυτός ο λαός, αυτός ο τόπος έχει περάσει πολύ πιο δύσκολες στιγμές στο παρελθόν και τα έχει καταφέρει και έχει σταθεί όρθιος. Έχει ξαναξεκινήσει. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και παρά το γεγονός ότι για 3 ολόκληρα χρόνια, όπως είπα πριν, βρισκόμαστε στη δίνη μιας πολύ δύσκολης κατάστασης, ήδη άρχισαν να έρχονται τα θετικά μηνύματα που προέρχονται με τη σειρά τους από μια συλλογική προσπάθεια, όπου παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται, η ελληνική κοινωνία ενωμένη, ο πολιτικός κόσμος ανακαλύπτει τον δρόμο της ενότητας και της ομοψυχίας και σιγά σιγά ορθώνουμε το ανάστημα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση και αρχίζουμε να βλέπουμε και πάλι με αισιοδοξία το μέλλον. Εδώ,
στο Τορόντο σήμερα, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και πολύ ορθά ο πρόεδρος πρωτύτερα αναφερόμενος στον απόδημο ελληνισμό χρησιμοποίησε αυτό που τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε ως νέον όρο που να αποδίδει την οικουμενικότητα του ελληνισμού. Δεν είσαστε πια απόδημοι, δεν είσαστε πια μετανάστες. Τιμούμε τους προγόνους μας, όλους εκείνους που άνοιξαν τον δρόμο για να ακολουθήσουν οι επόμενες γενναίες, αλλά αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο των νέων ανθρώπων την επιτυχία, την διάκριση σε όλους τους τομείς. Σε αυτόν τον φιλόξενο τόπο του Καναδά βρήκαν ένα πραγματικά φιλικό απέναντι στην πατρίδα μας και στο λαό μας περιβάλλον εκείνοι που είχαν πρωτοέρθει εδώ και ένα περίπου αιώνα. Εκεί δηλαδή όπου ξεκινάει και το βίο της η ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Με στυλοβάτη την εκκλησία που σήμερα έχει έναν άξιο ποιμενάρχη εδώ, με την πατρίδα μας να είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων, αλλά και τους ίδιους εδώ τους δικούς μας ανθρώπους να μην ξεχνούν ποτέ την καταγωγή τους, τον τόπο τους, τις ρίζες τους. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες την παγκοσμιοποίηση δεν την φοβόμαστε, γιατί από το ξεκίνημά μας είμαστε όλοι πολίτες του κόσμου και το αποδεικνύει αυτό η διασπορά, η οικουμενικότητα του ελληνισμού, όπου και να πάει κανείς. Τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί είναι μια πρόκληση για τον οικουμενικό ελληνισμό, αλλά και για την ίδια μας τη χώρα. Και τώρα, κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες, περισσότερο από πριν, πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τα χέρια, να ορθώσουμε ένα μέτωπο στις δυσκολίες που μας επεφύλαξαν οι καιροί και να πορευτούμε και πάλι μπροστά με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και υπερηφάνεια. Ο Καναδάς ήταν από τις πρώτες χώρες, για να μην πω η πρώτη, που στο ξεκίνημα αυτής της δύσκολης περίοδου στάθηκε κοντά μας. Είχα την ευκαιρία να το πω σε Καναδούς επισήμους κατά τη διάρκεια των όποιων επαφών είχαμε στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα όπου και αν συναντηθούμε μέσω του διεθνούς οργανισμούς. Και η παρουσία μου σήμερα εδώ έχει πολλούς σκοπούς να υπηρετήσει. Πρώτα απ' όλα, να μεταφέρει ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης της Ελλάδας προς αυτή τη σπουδαία και σημαντική χώρα που από την πρώτη και όλα στιγμή βρέθηκε στο πλευρό μας. Ένα μήνυμα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης στον ελληνισμό του Καναδά. Αλλά και ένα μήνυμα προς όλους εκείνους που τα τελευταία χρόνια έχουν ενδιαφερθεί ανταποκρινόμενοι στη δική μας πρόσκληση να έρθουν στην Ελλάδα, να επενδύσουν, να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Η αποστολή αυτή, και γι' αυτό οι συνεργάτες μου είναι επιλεγμένοι ώστε ο καθένας από αυτούς να μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα θέματα που θα προκύψουν εκ των πραγμάτων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου και στις τρεις πόλεις, με κορυφαία βεβαίως την επίσκεψη στην πρωτεύουσα, όπου θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ και να συζητήσω με τον συνάδελφό μου Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά για το πώς δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά φιλικό, ελκυστικό, επενδυτικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα τα πάντα αλλάζουν. Και είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, τα αλλάζουμε και το οφείλουμε αυτό στην κρίση που μας χτύπησε απειλητικά την πόρτα. Μας έφερε όλους πρώτων ευθυνών μας και ως κοινωνία και ως πολιτική τάξη και ως κρατικό σύστημα κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και δίνουμε απάντηση στο ερώτημα τι έφταξε και οδηγηθήκαμε εδώ. Την ίδια στιγμή όμως συλλογικά πάρουμε και την απόφαση να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά χωρίς να φοβόμαστε να αναμετρηθούμε αυτήν την πραγματικότητα, αλλάζοντας τον τόπο.
αλλάζοντας το κράτος που αυτό είναι στον πυρήνα των αιτιών που μας οδήγησαν στην οικονομική αυτή κρίση, που πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε από το να μετατραπεί σε κοινωνική κρίση. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε το λαό μας ενωμένο, να μην προβάλλουμε διχαστικά συνθήματα, να ξυπνήσουμε την αγάπη του Έλληνα για την πατρίδα του και να ξανακερδίσει η πολιτεία την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Θα θέλαμε να ήταν ευρύτερη, γιατί στον τόπο μας δεν περισσεύει κανείς αυτές τις ώρες. Γιατί στη βάση του προβλήματος όλοι συμφωνούμε για το τι φταίει. Από εκεί μπορεί να προκύψει και η εξήγηση για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να συνεννοηθούμε για το ποια Ελλάδα θέλουμε την επόμενη μέρα, αφού αφήσουμε πίσω την κρίση. Για το πώς θέλουμε να οργανώσουμε το κράτος. Για το πώς μπορούμε να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική στους νέους ανθρώπους. Διότι η πραγματικότητα είναι εκεί, απειλητική. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όταν σήμερα το 60% των νέων παιδιών δεν έχουν δουλειά, αυτό προαναγγέλει πολύ δύσκολες στιγμές για την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε σωστές κινήσεις. Να ενθαρρύνουμε την διεθνή επενδυτική κοινότητα να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας. Να ξαναδώσουμε αυτοπεποίθηση και σιγουριά στους Έλληνες πολίτες και την ελπίδα στους νέους ανθρώπους. Βιώνουμε ως γενιά συνθήκες πολέμου. Μπορεί παλιότερα οι πόλεμοι να γινόντουσαν με όπλα, να σκοτώνονταν άνθρωποι, να γκρεμίζονταν κτίρια. Τώρα αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος, γιατί σκοτώνει όνειρα, σκοτώνει κατακτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα και να μην τη φοβηθούμε. Και να αλλάξουμε. Για να αλλάξει η Ελλάδα όμως πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Νοοτροπίες, συμπεριφορές. Να ξαναδώσουμε στην ελληνική κοινωνία την ενότητα και τη συνοχή της που κινδυνεύει αυτόν τον καιρό. Να κρατήσουμε ψηλά και με υπερηφάνεια την αξιοπρέπεια της χώρας. Διότι τα τρία τελευταία χρόνια και εσείς περισσότερο που ζείτε έξω από τα σύνορα της Ελλάδος νιώσατε και πικρία και απογοήτευση. Βλέπατε καθημερινά στις τηλεοράσεις, διαβάζατε τις εφημερίδες, ακούγατε τα ραδιόφωνα, όλα εκείνα που είμαι βέβαιος ότι σας πίκραιναν, σας απογοήτευαν. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Και τώρα όλοι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι τελικά αυτή η οικονομική κρίση δεν είχε ως αιτία της την ελληνική οικονομία και μόνο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο και πολύ ορθά η παγκόσμια κοινότητα αρχίζει πλέον να προσπαθεί να βρει τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως σας είπα, βιώνουμε ένα είδος πολέμου. Πόλεμος αυτός λοιπόν θέλει τους Έλληνες πάνω απ' όλα ενωμένους. Και δεν είναι αυτό που πάντα συνοδεύει μια δημόσια ομιλία όταν αναφέρεται κανείς στα προβλήματα της πατρίδας μας. Γιατί σίγουρα από αυτήν εδώ την πόλη έχουν περάσει πολλοί ομιλητές, πολιτικοί εκπρόσωποι, υπουργοί και όλοι καταλήγουν με το γνώριμο ενωμένοι με ομοψυχία να πορευτούν μπροστά. Ωραία ακούγεται, αλλά πολύ δύσκολα εφαρμόζεται. Και είμαι βέβαιος ότι επειδή πλέον παρακολουθεί από κοντά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, πολλά από εκείνα που σας συνοδεύουν στην καθημερινή αυτή επαφή με την ελληνική πραγματικότητα σας απογοητεύουν επίσης και σας πικραίνουν. Γι' αυτό σας είπα πρωτήτερα, μόνοι μας πρέπει να πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας, οι επιχειρηματίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα μιας βαθιάς και μεγάλης αλλαγής. Το επόμενο βήμα για να χτίσουμε ή μάλλον να βάλουμε τα θεμέλια της Ελλάδας είναι μια βαθιά συνταγματική αναθεώρηση.
όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν από το 1974 και μετά, είμαι βέβαιος ότι όλοι μας μάθαμε περισσότερα. Μονάχα που αυτή η εμπειρία συνοδεύθηκε από μια μεγάλη καταστροφή. Δεν πρέπει όμως να απογοητευόμαστε. Και το λέω απλώς γιατί πρέπει να πει κανείς κάτι αισιόδοξο. Όπως είπα στην αρχή, πριν να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Ξαναδούμε ένα στον άλλο στα μάτια. Να καλλιεργήσουμε σχέσεις αλληλεγγύης, ενότητας. Να συνεργαστούμε πάνω στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα για να βρούμε δρόμους κοινούς που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον και να πάψουμε να απογοητεύουμε τους Έλληνες μέσα και έξω από την Ελλάδα. Μεγάλη η ευθύνη που έχουμε αναλάβει. Μπορώ σήμερα να σας δώσω μια διαβεβαίωση ότι όλοι εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή της συλλογικής αυτής της εθνικής προσπάθειας συναντιλαμβανόμαστε το ίδιο τη σημασία της αποστολής μας. Και προσπαθούμε. Και αλλάζει σιγά σιγά η Ελλάδα. Αλλάζει, θα το έχετε διαπιστώσει, και η διεθνής εικόνα της χώρας. Και μία από τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν να ξαναβγάλουμε την Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον, γιατί η κρίση την είχε γυρίσει προς τα πίσω, προς τα μέσα και προς τα κάτω. Η Ελλάδα της περηφάνειας, της αξιοπρέπειας είναι πάλι εκεί. Το αξίζει. Αυτό στον Καναδά, όπως σας είπα στην αρχή και σας εξήγησα για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ, είναι ταξίδι που θα συνεχιστεί για τους μήνες που έρχονται, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκεί όπου καθημερινά δοκιμάζεται στην πράξη η εικόνα και η δυνατότητα της χώρας μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανοιχτά εθνικά θέματα. Ότι είμαστε ένας παράγοντας σταθερός και σταθεροποιητικός στην περιοχή μας. Ότι δεν είναι η Ελλάδα των διαδηλώσεων και των καταστροφών, είναι η Ελλάδα της δύναμης και του κύρους. Να ξαναβρούμε τη θέση μας στο γεωπολιτικό περιβάλλον μας. Να ξαναδώσουμε δύναμη, πνοή και προοπτική στους αγωνιζόμενους συμπατριώτες μας στην Κύπρο, που σήμερα ξεκινάει με την εκλογή του νέου Προέδρου ένα καινούργιο κεφάλαιο, που θέλουμε να πιστεύουμε και θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας, ώστε να ζήσουμε μια μέρα αυτό που είναι το κοινό όνειρο. Δύο γενεών Ελλήνων τώρα, αλλά και εκείνων πριν, με Κύπρο ενωμένη και δυνατή. Να αποδυναμώσουμε όλες εκείνες τις τάσεις που δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή μας εκδηλώνουν τελευταίο καιρό με έξαρση του εθνικισμού και του λαϊκισμού από τις γειτονικές χώρες. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα της Ευρώπης. Η Ελλάδα του πολιτισμού, των αξιών. Όλα αυτά πρέπει να τα θυμίσουμε. Όχι όμως μονάχα με συνθήματα, αλλά με τον τρόπο που εμείς θα αντιληφθούμε τη νέα εποχή που οφείλουμε όλοι να εγκαινιάσουμε για την πατρίδα μας. Σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα, ξεχωριστή θέση έχει ο οικουμενικός ελληνισμός. Έλεγα πρωτήτερα, απαντώντας σε ερώτηση φίλων δημοσιογράφων της κοινότητας, ότι έχουμε πραγματικά μια δύναμη παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αυτό που είπα και σε εσάς πριν. Νέες γενιές Ελλήνων. Τέταρτης, πέμπτης γενιάς. Διακρίνονται, ξεχωρίζουν παντού. Εδώ στον Καναδά έχετε λαμπρούς εκπροσώπους. Στην πολιτική, στη δικαιοσύνη, στην επιχειρηματικότητα. Παντού. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ίδιο και στη Λατινική Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού. Αυτόν τον ελληνισμό πρέπει να τον ξανακινητοποιήσουμε. Με νέους τρόπους, με νέες μεθόδους. Το ΣΑΕ έκλεισε τον κύκλο του όπως το γνωρίσατε. Έκανε σπουδαία πράγματα. Έγιναν όμως και λάθη. Και εγώ τολμώ να σας πω ότι ένα από τα λάθη του ήταν ότι άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του για να μπει μέσα ο κομματισμός. Τα κόμματα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Είναι οι πυλώνες της ίδιας δημοκρατίας. Αλλά τον οικουμενικό ελληνισμό πρέπει να τον αφήνουν απ' έξω. Ο οικουμενικός ελληνισμός θέλει ενότητα, γιατί αυτό ζητάει καθημερινά και από εμάς, την Ελλάδα. Γι' αυτό θα αλλάξει το ΣΕΕ. Ένας νέος θεσμός που θα ισχυροποιεί την παρουσία μας στον κόσμο, που θα δυναμώνει τις σχέσεις αλληλεγγύης και ενότητας ανάμεσα στους ομαγενείς μας. Και θα τους δείχνει τον δρόμο για το πώς αυτοί μπορούν να διαμορφώνουν ένα καλύτερο περιβάλλον για την ίδια τη ζωή και για τα παιδιά τους εδώ, σε αυτούς τους φιλόξενους τόπους, αλλά και το πώς μπορούν ουσιαστικά να συμπαρίσταται στην όποια εθνική μας προσπάθεια.
Αγαπητοί μου συμπατριώτες, από τα όσα θέλω να σας πω, θέλω να κρατήσετε ένα. Αισιοδοξία και ενότητα μπροστά στη νέα προοπτική που προαναγγέλλεται για την πατρίδα μας, για την κοινωνία μας, για τον λαό μας. Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια η Νέα Ελλάδα δεν περισσεύει κανείς. Και εδώ συντελείται ένα σπουδαίο έργο. Από τις κοινότητές μας, από την Εκκλησία μας, από όλους αυτούς τους συνδετικούς κρίκους που σας κρατούν κοντά τον ένα στον άλλο και που τώρα θα δέσουν ακόμα περισσότερο με την μητέρα πατρίδα. Η Ελλάδα των πολιτών του κόσμου είναι εδώ και εκπροσωπείται από τον Οικουμενικό Ελληνισμό. Αλλά και εμείς κάτω ανοίγουμε πλέον διάπλατα τις πόρτες μας στον κόσμο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο κόσμος έχει μικρύνει και ήταν πάντα φιλόξενος για τους Έλληνες. Η Επανάσταση που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις νέες τεχνολογίες, στο ίντερνετ, στην επικοινωνία, άλλαξαν τις διαστάσεις και τη γεωγραφία του κόσμου. Εμείς ως Έλληνες βρεθήκαμε εκεί πριν έρθει η παγκόσμια κρίση. Και είμαστε συστατικό στοιχείο της οικουμενικότητας αυτής της μεγάλης αξίας που έρχεται πλέον να φέρει πλησιέστερα τους λαούς της γης μέσα από σχέσεις αμοιβαίου πολιτιστικού σεβασμού. Τα όσα λοιπόν έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια αποδυνάμωσαν την Ελλάδα. Απομείωσαν ένα μέρος του διπλωματικού της δυναμικού, αλλά δεν την έσβησαν. Η ευθύνη κυριαρχεί πλέον. Η ευθύνη αυτή απέναντι στην πατρίδα, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στις νεότερες γενιές είναι που συνοδεύει την πορεία και την αποστολή αυτής της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης που είναι αποφασισμένη να φέρει σπέρα στην αποστολή της. Με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος είναι αφιερωμένος καθημερινά στη συλλογική αυτή εθνική προσπάθεια και που δίνει την μάχη του για να κερδιθούν οι δύσκολοι αυτοί αγώνες μέσα και έξω από την Ελλάδα. Που καλλιεργείται στη συνεργασία και την εθνική συνεννόηση. Και όλοι εμείς κοντά του. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, φίλες συμπατριώτες, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μπήκατε στον κόπο σήμερα να βρεθούμε εδώ σε αυτό το σύντομο πέρασμα από το Τορόντο. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθούμε και πάλι εδώ και να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε και τα άλλα μέλη της κοινότητας την αγάπη, την εκτίμηση και την αλληλεγγύη μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τις αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που θα ξαναδώσει και πάλι την Ελλάδα του κύρους, της αξιοπρέπειας, της αξίας, της υπερηφάνειας και του πολιτισμού. Άξιοι εκπρόσωποι της Ελλάδας αυτής είστε εσείς και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος του Τμήματος Παιδείας θα σας προσφέρει μια ανθοδέσμη και μια τιμητική πλάκα. Επίσης και η Δημοτικός Σύμβουλος κυρία Φραγκεδάκη θέλει να σας δώσει κάτι αναμνηστικό από την πόλη του Τορόντο.